Αρχές Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, πρώτη παρτίδα όπως ακούσαμε. Κύριε Καραγιάννη μου, πολύ καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Το θετικό είναι ότι πήγαμε λίγο πιο νωρίς, 21 Δεκεμβρίου, έτσι για να ανάψει το πράσινο φως η Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε τα εμβόλια νωρίτερα, έστω και αυτές οι 10 μέρες κάτι είναι. Το θέμα είναι να τα χειριστούμε σωστά και όπως πρέπει. Πάμε τώρα λίγο στα δικά σας. Έχετε δώσει καλό μήνυμα, εσείς, έτσι διάβαζα τώρα στην αλήθεια. Το θετικό είναι για μείωση των κρουσμάτων, λέει κορονοϊού. Για ήταν, πότε το λέγατε αυτό? Το είπα χθες. Το είπα χθες, Τρίτη. Για πότε? Ήτανε. Ναι. Μέχρι τις παραμονές των Χριστουγέννων ελπίζω να έχουμε καλά μηνύματα, κατά πόσο θα είναι αρκετά όμως για να υπάρξουν περαιτέρω χαλαρώσεις. Αυτό θα διαφανεί. Χθες, παρόλο το ότι βγήκαμε στα 401 πάλι, τα 198 από αυτά ήταν παληθεύσεις από τα γρήγορα τεστ των προηγουμένων ημερών. Έτσι, εκείνα που είναι εντελώς νέα ήταν περίπου 200 χθες. Αλλά είχαμε άλλα 220 από τα γρήγορα τεστ. Επομένως, διαβλέπω μια σταθεροποίηση της κατάστασης, αν μη τι άλλο, μια πολύ πολύ ελαφρά πτώση. Μάλιστα. Αλλά ως εκεί. Ως εκεί. Ναι. Και τώρα θα συνεχίσουμε να κάνουμε επαληθεύσεις στον rapid test ή αυτό κάποτε θα τελειώσει? Κοιτάξτε, θα τελειώσει, το έχουμε συζητήσει στη Συμβουλευτική Επιτροπή. Φαίνεται ότι τα τεστ αυτά είναι εύπιστα. Κάποιες μέρες, σαν χθες, από τα 199 που κάνανε, μόνο έναν δεν είχε επαληθεί. Επομένως, αυτό είναι πολύ θετικό, ενώ την προηγούμενη ημέρα είχαν 8 τα οποία δεν επαληθεύτηκαν. Εξαρτάται από την παρτίδα. Εν πάση περιπτώσει, εξακολουθούν να είναι πολύ εύπιστα και κατ' επέκταση θα μπουν στην καθημερινότητα μας ίσως περισσότερο από ότι τα γενετικά τεστ. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι σε άτομα τα οποία έχουν συμπτώματα και το αντιγονικό τεστ βγαίνει αρνητικό, τότε πρέπει οπωσδήποτε να γίνει το γενετικό. Ο μοριακός έλεγχος, ναι. Το PCR που λέμε να γίνονται τα rapid test. Έτσι κι αλλιώς η επαληθεύση γίνεται και μετά. Δηλαδή αν ένα κρούσμα, αν ένα θετικό άτομο μπει σε περιορισμό πριν τη λήξη της καραντίνας, θα πρέπει να επαναλάβει το τεστ. Γιατί μπορεί να ξαναβγεί και θετικό. Ναι, εδώ πρέπει να πούμε ότι οι νέες οδηγίες αποδέσμευσης σε αυτούς που είναι ασυμπτωματικοί και σε αυτούς που δεν νοσούν ιδιαίτερα βαριά δεν χρήζει να γίνει στο τέλος του αυτοπεριορισμού το γενετικό τεστ. Μπορεί να αποδεσμευτούν στις 14 μέρες. Χωρίς οποιοδήποτε τεστ ή επαλήθευση. Μάλιστα. Διάβασα μία είδηση πριν από λίγο ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας θέλει με μάσκες στα τραπέζια, στα τραπεζώματα των Χριστουγέννων. Τι λέτε? Αυτόν το λέμε εδώ και καιρόν. Φυσικά, γνωρίζοντας τους Κυπρίους, δεν πρόκειται να συμμορφωθούμε. Γιατί, κύριε Καραγιάννη μου, στις άλλες χώρες θα συμμορφωθούν με αυτή τη σύσταση? Όχι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς οι αριθμοί που αν μείνουν γύρω στο 10 δεν είναι αναγκαίο να γίνει αυτό το πράγμα όταν πρόκειται για στενές οικογένειες. Μάλιστα. Τώρα, επειδή είπατε αν μείνει στο 10, ξέρουμε ότι και παλαιότερα είχε ξαναβρεθεί στο τραπέζι το συγκεκριμένο, δηλαδή ο αριθμός των συναθρήσεων στο σπίτι εν όψη και των Χριστουγέννων. Ακούσαμε ότι δεν πρόκειται να πάει και πολύ πιο πάνω σε περίπτωση που και αν. Γύρω στα 15 άτομα ήταν ένας νέος αριθμός. Αυτό από τι εξαρτάται πάλι? Θα δούμε τους αριθμούς, επειδή φαίνεται ότι οι αριθμοί εκεί είναι, ενώ δεν έχουν αλλάξει. Φυσικά, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εικόνα τις επόμενες λίγες μέρες, αλλά ένδειξη πιο προς τα που πάμε θα δούμε αύριο, όταν θεωρώ θα βγει η νέα εθνική αναφορά. Έχει 10 μέρες να βγει μια. Κατ' επέκταση θα δούμε και την τάση των καμπύλων ανά επαρχία και συνολικά. Μάλιστα. Το να μειωθεί ο αριθμός των συναθρήσεων είναι ακόμη ένα σενάριο το οποίο βλέπετε, άσχετα από τις αντιδράσεις που ενδεχομένως θα υπάρξουν, ως επιδημιολογική ομάδα μιλώ πάντα.
Κοιτάξτε, να μειωθεί περισσότερο από 10 δεν θεωρώ ότι είναι καλοδεχούμενο από την πλειονότητα των κατοίκων. Εκείνο που θα πρέπει να γίνει είναι μια πολύ έντονη σύσταση να προσέξει ο κόσμος, διότι αυτή οι συναθρήσεις γενικά και το γεγονός ότι θα είναι πολλαπλές κατά τη διάρκεια των γιορτών, διότι δεν θα δουλεύουν πολύ, είναι έναν μέσο να υπάρξει περαιτέρω μετάδοση του ιού, η Ναι. οποία θα διαφανεί στις αρχές του Γενάρη. Μάλιστα. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην έχουμε ένα τρίτο κύμα και αν θα έχουμε να μην είναι τόσο βαρύ. Γιατί το Μάλιστα. τρίτο κύμα, για παράδειγμα, εντάξει, είναι νωρίς να το λέμε, αλλά το βλέπουμε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία. Άνοιξαν για 10 μέρες, είδατε τι γινόταν στους δρόμους που πήγαν για τα ψώνια και τώρα έχουν lockdown για ένα μήνα πάλι. Στο Λονδίνο, Στο μάλιστα, Λονδίνο, ναι. ναι. Και από ό,τι διάβαζα πριν λίγο, και η Δυτική Αττική αυτή τη στιγμή παρουσιάζει τρομερή έκσταση και η πιθανότητα είναι ότι θα έχουν ολικό lockdown και αυτή κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Μάλιστα. Τώρα, είπατε όχι στο άνοιγμα των εμπορικών κέντρων και τις εκκλησίες, κύριε Καραγιάννη. Εσείς το είπατε το όχι ή το Υπουργικό Συμβούλιο? Δεν είπαμε το όχι. Εμείς είπαμε ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα. Επομένως, Ναι. το Υπουργικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση να το επανεξετάσει την ερχόμενη εβδομάδα και ας μείνουμε μέχρι εκεί. Μάλιστα, ναι. Όχι, εγώ θα πάω ένα βήμα παραπέρα μόνη μου, αν μου επιτρέπετε, γιατί πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε και να μας πούν από τα αρμόδια Υπουργεία ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Εμείς ξέραμε ότι είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι τη μία όταν λέμε κάτι και μας συμφέρει να είμαστε εμείς και την άλλη όταν δεν μας συμφέρει να είναι η επιδημιολογική ομάδα. Ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Εγώ θα πω. Και θα μείνω κι εγώ ως εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα, κύριε Καραγιάννη, τι γίνεται με τα εμβόλια. Αποφασίστε ότι θα γίνει ταυτόχρονος ο εμβολιασμός στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πολύ θετικό κομμάτι. Ας δούμε και τα θετικά της υπόθεσης. Μέχρι πότε, με ρωτούσαν χθες πολλοί τηλεθεατές, μέχρι πότε θα αρχίσουν να εμβολιάζεται και ο υπόλοιπος πληθυσμός της Κύπρου, ενώ όχι μόνο η πρώτη ομάδα? Αυτό φυσικά θα εξαρτηθεί από την διαθεσιμότητα περαιτέρω δόσεων του εμβολίου. Πότε θα τις πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πότε θα πάρουμε και εμείς την μερίδα που μας αναλογεί. Ελπίζω ότι δεν θα καθυστερήσει και ελπίζω ότι ταυτόχρονα θα εξεταστεί και η αίτηση της Μοντέρνα για αδειοδότηση, οπότε και αυτόν το εμβόλιο θα διατεθεί μέσα στον Γενάρη. Κατ' επέκταση, νομίζω η πρόθεση όλων των ευρωπαϊκών χωρών είναι να αρχίσουν οι εμβολιασμοί και να συνεχίσουν απρόσκοπτα, εάν και εφόσον προστίθενται νέες εταιρείες οι οποίες θα παίρνουν άδεια και θα βγάζουν το εμβόλιο προς πώληση. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα πήρα ένα μήνυμα, κύριε Καραγιάννη, τι θα γίνει με τους χώρους εστίασης. Θα έχουμε και τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών στην εκπομπή σήμερα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που περνάνε πολύ δύσκολα οικονομικά. Πιστεύω το όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Τώρα με τα Χριστούγεννα θα ξαναμπεί και αυτό το θέμα στη συζήτηση, να δούμε αν θα ανοίξουν έστω τα Χριστούγεννα κάποιοι χώροι εστίασης και ποιοι θα είναι αυτοί. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή κατά πόσο θα επανεξεταστεί αυτό το θέμα. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι οδηγίες θα μας έρθουν από τον Υπουργό Υγείας, αν χρειαστεί να εκφράσουμε γνώμη. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας καλημερίσω, να σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ καλή μέρα, κύριε Καραγιάννη. Και θα και τα εσείς. πούμε πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλή γεια συνέχεια σας. Και σε εσάς.